σας, τι μου κάνετε, εγώ επέστρεψα με τη σειρά Glow Up. Σήμερα θα μιλήσουμε για fitness, εξού και το footer. Βέβαια το eye look, άμα πάρω την κουρτίνα, είναι για μια πιο βραδινή εμφάνιση, ίσως να πεις, αλλά είχα μια έμπνευση. Χρησιμοποίησα την παλέτα που δείξαμε με τις NYX στο προηγούμενο βίντεο. Είπα να παίξουμε πιο έξαλλα χρώματα και μου άρεσε, αλλά ας φτιάξουμε λίγο τη φρατζούλα πάλι. Είναι το δεύτερο part αυτής της mini σειράς και σας το άργησε, αλήθεια είναι, γιατί περίμενα κάποια πραγματάκια που θα δείτε σε λίγο. Και θα μιλήσουμε, παρακαλώ, γεια σας. Μόλις είχα ένα πολύ random τηλεφώνημα, γιατί είχα πάει το κινητό μου για service, η Samsung, και με πήραν τηλέφωνο μου που να μην είναι ικανοποιημένη, αν θα πρότεινα τη Samsung σε άλλους. Την προτείνω, μια χαρά, και το service εδώ στη Θεσσαλονίκη, τέλειο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορα app γυμναστικής τα οποία χρησιμοποιώ. Θα μιλήσουμε για τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αθληθούμε και να γυμναστούμε εν μέσω lockdown, καραντίνας και όλων αυτών των περιορισμών που έχουμε τώρα. Θα σας κάνω ένα πολύ ωραίο clothing active wear haul από Shein που διάλεξα κάτι συνολάκια απίστευτα για γυμναστική. Και θα μιλήσουμε και για κάποια αξεσουάρ γυμναστικής που μπορείτε να έχετε στο σπίτι για να κάνετε λίγο πιο αποδοτική την άσκησή σας. Λέω να ξεκινήσω με το πιο fun part αυτού του βίντεο, που είναι το haul φυσικά, που είναι active wear αποκλειστικά από Shein, γιατί εντάξει, δεν γινόταν να αντισταθώ. Τόσο καιρό έβλεπα κάτι συνολάκια που έχουν βγάλει με κολάν, με μπουστάκια και τέτοια και δεν είχα πάρει και ήρθε η στιγμή που πήρα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε εν συντομία. Θα σας έχω εκπτωτικό κωδικό εδώ για το Shein. Δεν περνάει τελωνίο το Shein, δεν περνάει ποτέ τελωνίο, αρκεί να ψωνίζεται από το ευρωπαϊκό site ή από την εφαρμογή. Απλά να πω ότι για πρώτη φορά το δέρμα μου άργησε πάρα πολύ, αλλά έχει αργήσει εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα έφτασε στην ώρα του και απλώς εδώ οι courier δεν το φέρναν σπίτι μου. Γιατί έβλεπα το tracking, έλεγε ότι έχουν μείνει στο local courier τα δέρματα από Shein. Οπότε περίμενα και περίμενα και φαντάζομαι ότι όλο αυτό έγινε λόγω εορτών και lockdown μαζί. Οπότε έπρεπε να το αναφέρω και αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Που χρησιμοποιώ ένα mouthwash, παιδιά, με απέσια γεύση. Δεν μπορώ τώρα, γιατί έπρεπε να το δω διόμπερ λίγο και... Α! Τι έκανα τώρα, ο? Let's get this party started. Let's get it started. Θέλω λίγο να χαλαρώσεις, ζωκετούλα. Να ξεδιπλωθείς, να είσαι σένι. Λοιπόν, μου έρχεται ένα φτερνιστό. Κορονοϊός. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτή τη ζακέτα, η οποία είναι από ένα υλικό πάρα πολύ ελαστικό. Πρόκειται για μια γκρι ζακέτα η οποία έχει μαύρες λεπτομέρειες και αυτό που με πέθανε είναι που στα μανίκια έχει τρύπα για το δάχτυλο και στέκεται πάρα πολύ ωραία, δεν φεύγει, οπότε δεν μπάζει κιόλας, δεν μπαίνει πάρα πολύ κρύο. Είναι λεπτή, οπότε δεν υδρώνεις πάρα πολύ αν τη φορέσεις σε κάποιο τρέξιμο, περπάτημα κτλ. Έχει τσεπούλες μπροστά που κουμπώνουν με φερμουάρ, οπότε μπορείς να βάλεις και κινητό και να μην φύγει, να μην πάει πουθενά. Και ναι, αυτό είναι το πρώτο item. Κάτω θα σας έχω όλα τα link για να τα δείτε. Προχωράμε στο δεύτερο item, το οποίο ήταν ίσως το αγαπημένο μου από όλα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο. Πρόκειται για ένα κολάν, το οποίο είναι ψηλόμεσο και έχει αυτό το snake skin print σε ασπρόμαυρο και οι ραφές είναι όλες μαύρες. Από μπροστά λοιπόν βλέπετε ότι οι ραφές είναι κάπως, θα έλεγα, στη μέση του ποδιού και από πίσω κάνει τέτοιου είδους ραφές, οι οποίες θεωρώ ότι κολακεύουν και λίγο το ποπουδάκι. Έχει τσέπες οι οποίες είναι πάρα πολύ βαθιές, οπότε και εδώ μπορείς να βάλεις κινητό. Είναι πάρα πολύ ελαστικό, πάρα πολύ ελαστικό. Ευτυχώς πέτυχα απόλυτα το νούμερό μου. Είναι ένα μακρύ κολάν και ταιριάζει πάρα πολύ και με τη ζακετούλα που σας έδειξα πριν και μου άρεσε πάρα πολύ. Link στο κουτί. Ένα σετάκι που επέλεξα να πάρω, το οποίο αποτελείται από δύο τεμάχια, με ξετρέλανε πρώτα απ' όλα για το χρώμα του και έπειτα και για την ποιότητά του. Είναι λοιπόν ένα μπλε σκούρο μπουστάκι αθλητικό. Το πίσω μέρος από το μπουστάκι κάνει αυτή την καταπληκτική λεπτομέρεια. Δεν έχει κούμπομα, το βάζεις από πάνω σαν να είναι μπλούζα. Πάρα πολύ ελαστικό και αυτό φαντάζομαι ότι θα κρατάει κάπως και τον υδρότα. Έχει ένα πολύ καλό ύφασμα. Και εδώ πέρα στο κάτω μέρος έχει λάστιχο το οποίο δεν πιέζει. Παιδιά, ειδικά αυτό θυμάμαι ότι ήταν σε εξευτελιστική τιμή. Ούτε 5 δολάρια ή ευρώ έχω εγώ, δεν θυμάμαι,
ούτε 5 ευρώ ας πούμε είχε όταν το διάλεξα εγώ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα σε έκπτωση ή όχι. Τσεκάρετε το και ερχότανε μαζί με αυτό το κολάν. Για την ακρίβεια, δεν θυμάμαι αν ήταν σετ ή αν τα έκανα εγώ σετ, νομίζω ότι ήταν σετ. Ερχότανε μαζί με αυτό το κολάν, το ψηλόμεσο με πολύ φαρδί μπαντ εδώ πάνω, το οποίο είναι όλο μακρύ, πάρα πολύ ελαστικό και είναι χοντρό κολάν. Δεν θα διαφανίσει, δεν θα φανεί το εσωρουχό σας, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ καλό ποιοτικά, έχω πάθει σοκ. Έχει και ωραίες ραφές στο πίσω μέρος που θεωρώ ότι και αυτές κολακεύουν κάπως το πίσω μέρος. Πάρα πολύ καλό. Θα μου ακούσετε να λέω πάρα πολύ καλό, πάρα πολλές φορές αυτό το βίντεο. Πήρα άλλα δύο μπουστάκια ανεξάρτητα από σετ, γιατί μου άρεσαν. Πήρα αυτό που είναι παρόμοιο με το προηγούμενο, είναι σε dusty pink και πρέπει να υπήρχε και αντίστοιχο κολάν. Όπως επίσης πήρα και ένα πολύ ωραίο dusty blue θα πω εγώ, γιατί είναι γαλάζιο, αλλά δεν είναι γαλάζιο χτυπητό, είναι γαλάζιο dusty. Λοιπόν, είναι από μπροστά έτσι και από πίσω είναι έτσι. Αυτό είναι σίγουρο διαφορετικό από τα άλλα δύο. Κάνει έτσι ένα σταύρο με εδώ ένα χ. Και στο band αυτό ανοίγει και κλείνει, οπότε μπορείς να το κάνεις λίγο πιο στενό ή λίγο πιο φαρδί. Πάλι είναι με ελάστιχο, πάλι είναι πολύ ελαστικό, πάλι έχει μέσα σφουγγαράκι το οποίο βγαίνει. Πάμε σε ένα set το οποίο δεν έχω αποφασίσει αν μου αρέσει απόλυτα επάνω μου, θα το δείτε και εσείς να μου πείτε. Λοιπόν, το μπουστάκι ξέρω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο πιο σεξουαλικό σε σχέση με τα προηγούμενα, γιατί έχει λίγο ένα πιο ανοιχτό βε μπροστά, έχει αυτά τα φλούο κορδονάκια που το κάνουν λίγο πιο παιχνιδιάρικο και από πίσω είναι με λάστιχο πάλι, δεν έχει κάποιο κούμπομα, οπότε το βάζεις σαν μπλουζάκι από πάνω. Είναι πάρα πολύ ελαστικό και αυτό, δηλαδή είναι που είναι μεγάλα τα νούμερα στο plus size section του Shein, ξεκινάνε από XL και πάνε κάποια μέχρι και 5XL, αλλά είναι και ελαστικά πολύ και δεν είναι λεπτό, ξαναλέω, είναι πολύ καλή ποιότητα. Και ερχόταν μαζί με αυτό το κολάν, το οποίο στο μοντέλο δείχνει πιο ωραίο, στο μοντέλο έχει πιο ωραίο σώμα από μένα. Hello, είναι μοντέλο. Σε μένα δεν ξέρω αν μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή την περιοχή της κοιλιάς. Αυτό το λάστιχο το μεγάλο με τα πορτοκαλί που έχει εδώ πάνω, δεν ξέρω αν με κολακεύει απόλυτα, γιατί αμέσως τραβάει την προσοχή στην κοιλιά μου, που δεν είναι και το πιο δυνατό μου σημείο. Παρ' όλα αυτά, αν εσείς είστε μεν plus size, αλλά όχι τόσο στην κοιλιά, προτιμήστε το γιατί σαν σχέδιο all in all είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μου αρέσει που το κολάν εδώ στο μπούτι κάνει αυτή τη διαφάνεια και στο ένα και στο άλλο πόδι. Είναι πάρα πολύ μακρύ και αυτό είναι χοντρό, ούτε αυτό διαφανίζει, ούτε αυτό θα δείχνει θεωρώ ραφές και τα λοιπά από τα εσωρουχά σας. Πάρα πολύ καλό και αυτό. Πάμε στο πιο έξαλλο σετ που διάλεξα και τελευταίο. Πρόκειται για ένα μακριμάνικο μπλουζάκι το οποίο έχει ξεβάματα και καλά και το ύφασμα κάνει κάτι κυψέλες οι οποίες δίνουν λίγο όγκο. Μη φοβηθείτε. Θεωρώ ότι δίνουν όγκο στα σωστά σημεία. Δηλαδή, σου δείχνουν ένα λίγο παραπάνω στήθος, λίγο παραπάνω κολαράκι. Στα μπούτια δεν σας αρέσει να ξέρετε ότι δίνει. Είναι και λίγο βέβαια αυτό το χρώμα το λευκό το οποίο δεν κρύβει και πολλά. Αλλά ναι, είναι ένα ελαστικό τοπάκι το οποίο είναι crop και έχουμε το αντίστοιχο κολάν. Καλέ, τι έχει κολλήσει εδώ. Έχουμε το κολάν το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο, αλλά από πίσω είναι όλη η τσαχπινιά. Κάνει μία σούρα στο ποπουδάκι, σύν το ότι έχει και αυτό το σχήμα που κάνει ένα τριγωνικό εδώ και στην ουσία δίνει ένα illusion για ακόμα μεγαλύτερο ποπουδάκι. Τελευταίο λοιπόν από το Shein haul μου είναι αυτά τα αθλητικά. Πήρα για πρώτη φορά αθλητικά από το Shein γιατί είχε πάρα πολύ οικονομικά αθλητικά και ήθελα να τα δοκιμάσω. Και πήρα αυτά τα λευκά, τα οποία είναι πάρα πολύ απλά σνικεράκια, πάρα πολύ όμορφα, δεν έχουν γράμματα να γράφουν ιστορίες και σχέδια και βλακίες. Και αυτό που μου άρεσε σε αυτά είναι ότι αν και ελαφριά, όταν τα φόρεσα, ένιωσα ότι είναι πάρα πολύ μαλακά και γύρω-γύρω στα τυχώματα του παπουτσιού και στον πάτο. Μου φάνηκαν πάρα πολύ άνετα και πάρα πολύ μαλακά, οπότε γενικά τα προτείνω. Δεν θα τα πρότεινα σε κάποιον που θέλει να πάει για τρέξιμο, αλλά σίγουρα για περπάτημα ή για γυμναστική στο σπίτι, γιατί ακόμα και στο σπίτι, εγώ όταν κάνω γυμναστική φορά αθλητικά. Και ο λόγος είναι ότι θέλω να έχω μια καλύτερη κορμοστασιά, καλύτερη στήριξη, να πατάω πιο καλά, δεν θέλω να είμαι ξυπόλυτη. Θεωρώ ότι επιβαρύνει αυτό το σώμα, οπότε για τέτοια χρήση ή για καθημερινή χρήση ή για οτιδήποτε.
είναι πάρα πολύ όμορφα. Απλώς δεν θα τα πρότεινα για τρέξιμο, γιατί ο πάτος δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Ξαναθυμίζω ότι στο Shein θα παίρνετε πάντα ένα νούμερο μεγαλύτερο από το νούμερο που φοράτε εδώ στην Ελλάδα στα παπούτσια. Τέλος με τα ρουχαλάκια, πάμε τώρα να σας δείξω κάποια προϊόντα τα οποία έχω σαν εξοπλισμό, τα οποία μπορείτε να βρείτε και εσείς, είτε από τα ίδια μαγαζιά που τα πήρα εγώ, είτε από αλλού, για να βοηθήσετε λίγο το fitness σας, έτσι, το fitness game σας στο σπίτι. Πρώτο και καλύτερο είναι ένα στρώμα. Πρέπει να έχετε ένα στρώμα, γιατί είμαστε εκεί στο κρεβάτι ίσον, πας πάνω κάτω, πάνω κάτω, γιατί το στρώμα φυσικά δεν βολεύει για να κάνεις γυμναστική πάνω στο κρεβάτι. Στο πάτωμα κάτω ή στο χαλί όλα είναι λίγο πιο σκληρά, κρύα, άχαρα. Οπότε, παίρνεις ένα στρώμα γυμναστικής και είσαι ok. Εγώ πήρα από την εταιρεία Amila Fit, κάπως έτσι. Είναι αυτό εδώ το μπλε, το οποίο είναι πάρα πολύ μακρύ. Είναι πάρα πολύ παχύ, πλήρωσα λίγο παραπάνω, αλλά ήθελα να είναι παχύ, δεν ήθελα να είναι το πιο λεπτό που υπάρχει, γιατί όταν είχα στο παρελθόν λεπτό στρώμα με ενοχλούσε και ένιωθα και το πάτωμα, ενώ δίνεις λίγα ευρουλάκια παραπάνω και παίρνεις κάτι πολύ πιο ικανοποιητικό και μείνετε μακριά από εκείνα τα στρώματα του 5 ευρώ, τα οποία είναι σκέτο φελιζόλ και τα οποία άμα έχετε και σκυλή στο σπίτι και τα δαγκώσει, γεια σας, είναι ένα ψέμα. Χαλάνε πανεύκολα. Αυτό έλεγε ότι είναι yoga mat, οπότε το χρησιμοποιείς για yoga, για πιλάτες, για κοιλιακούς, για ό,τι θέλεις σε βάση περιπτώσει. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Γιατί τώρα δεν είναι ανοιχτά τα γυμναστήρια. Και δεν έχει και πάντα ωραίο καιρό για να βγεις έξω. Οπότε πρέπει να κάνεις γυμναστική στο σπίτι. Και λέω πρέπει, γιατί πρέπει να είμαστε fit το 2021, παιδιά. Συνεχίζουμε με τον εξοπλισμό μας. Πήρα βαράκια. Λοιπόν, έχουμε δίκυλα βαράκια. Μπλε και αυτά, είμαστε σε ένα θύμα εδώ, καταλαβαίνετε. Θεωρώ απαραίτητα τα βαράκια, γιατί είναι κάποιες ασκήσεις, ειδικά για το πάνω μέρος του σώματος, οι οποίες θέλουν βαράκι για να λειτουργήσουν σωστά. Τώρα εγώ αν κάνω ασκήσεις για τα χέρια χωρίς βάρος, ίσον το τίποτα. Και έπαιρνα πολλές φορές μπουκάλια νερού, αλλά δεν ήταν το ίδιο. Οπότε, άλλο ένα απαραίτητο αξεσουάρ, τα βαράκια. Όσο αντέχετε, μην ξεκινήσετε με 5 κιλά κατευθείαν, πάρτε του ενός κιλού, 2, 3 και go on. Όχι, έκανε και ρήμα αυτό. Άλλο ένα εργαλείο που μπορείτε να έχετε σπίτι σας πολύ οικονομικό είναι λάστιχο. Και αυτό μπλε, γιατί, τι μου συμβαίνει, είμαι αγοράκι κατά βάθος. Με ένα λάστιχο μπορείτε να κάνετε ασκήσεις, είτε να το δέσετε, ας πούμε, σε κάποιο γερό σημείο του σπιτιού σας και να κάνετε ασκήσεις όντας δεμένο αυτό, έτσι κυκλάκι, μπορείτε έτσι όπως είναι να κάνετε, ας πούμε, αυτό. Μια άσκηση που έρχεται στο μυαλό, καλά τώρα δεν κάνω καλά. Μπορείτε να κάνετε ασκήσεις και στα πόδια και στα χέρια με το λάστιχο και είναι πάρα πολύ καλές ασκήσεις με λάστιχο όταν έχετε θέματα... όταν έχετε θέματα με αρθρώσεις, ώμους, γόνατα και πόδια. Και θα λέω μη γόνατα και πόδια. You get the feeling. Λοιπόν, απαραίτητο αξεσουάρ για τους λάτρες της γυμναστικής, για μένα, εγώ κιόλας δεν είμαι και τόσο λάθος της γυμναστικής, αλλά το θεωρώ απαραίτητο αξεσουάρ, είναι τα ακουστικά με Bluetooth. Γι' αυτό και πήρα κιόλας. Ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο τα πήρα είναι για όταν πηγαίνω για περπάτημα ή για τρέξιμο, γελάμε, να έχω ακουστικά για να ακούω κάτι χωρίς να φοβάμαι μην μου πληχτεί κάπου το καλώδιο κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι της JBL και τα προτείνω, θα σας έχω link στο κουτί πληροφοριών, πάρα πολύ καλά, δεν μου εμφάνισαν πρόβλημα. Οπότε έχεις ελεύθερα χέρια, βάζεις το κινητό στην τσέπη σου και on the go. Αλλά ακόμα και μέσα στο σπίτι, αν δεν μένετε μόνοι σας και θέλετε να κάνετε γυμναστική και να βάλετε ντάπα ντούπα έτσι για έμπνευση, βάζετε τα ακουστικάκια σας και γεια σας. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι έξτρα. Δηλαδή δεν τα θεωρώ τόσο απαραίτητα όσο τα προηγούμενα. Αυτά τα πήρα το συν και τα δύο. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να βρω το δεύτερο τώρα από αυτό, γιατί γίνεται ένα χαμό στο δωμάτιό μου. Θα σας δείξω το ένα. Τι είναι αυτό? Είναι ένα band το οποίο το βάζεις στο μπράτσο σου και για την ακρίβεια το σύντα πουλάει ξεχωριστά ένα και ένα, οπότε να πάρετε δύο. Βάζεις εδώ, βάζεις και από εδώ και όταν κάνεις γυμναστική ή ασκήσεις για τα χέρια κτλ. Αυτό προκαλεί μια έξτρα εφίδρωση γιατί σφίγγει εκείνο το σημείο, το ζεσταίνει και από ό,τι έχω δει και έχω διαβάσει, αυτά εδώ βοηθάνε στο να υδρώσει πιο πολύ εκείνο το σημείο και να κάψεις πιο εύκολα από εκεί. Απλά θέλει να το θυμάσαι, ρε παιδί, με το χρησιμοποιήσεις, γιατί εγώ όταν το πήρα δεν το έβαλα και πολλές φορές. Αλλά γι' αυτό τα λέω και κάτι προαιρετικό αυτά που θα σας δείξω τώρα.
Είναι ένα ωραίο αξεσουάρ. Δεν ξέρω αν θα με βοηθήσει να χάσω πόντους από τα μπρετσάκια μου. Εγώ έχω πολύ μεγάλα μπρετσάκια. Πάντα όταν παίρνω κιλά, έρχονται τα πρώτα κιλά στα μπράτσα μου. Κάπου φτάνει. Δεν είμαι άντρας. Δεν θέλω μπράτσα. Και πάμε και στο δεύτερο, το οποίο είναι τόσο έξτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Οι Kardashians με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Είδα κάτι οι waist trainers που φοράνε κατά καιρούς. Και είδα στο scene, γιατί εγώ όταν διαλέγω ρουχαλάκια από το scene, πέφτω πάνω και σε κάτι άκυρα πράγματα που έχει και λέω, βρε λες. Και παιδιά ενέδωσα και πήρα, τέλος πάντων τώρα, δεν θα το φτιάξω, είναι ένα waist trainer. Αυτό εδώ το πράγμα το βάζεις πάνω από τα ρούχα σου, από το κολάν σου και την μπλούζα σου. Το τυλίγεις, έχει δύο ζώνες χριτς-χράτς, οι οποίες κουμπώνουν μπροστά, κάπως έτσι. Και σου φέρνει το σηκώτη στο έντερο, το έντερο στο σηκώτη και ούτω καθεξής. Σας φύγει όλα στα μαζεύει. Λοιπόν, γι' αυτό όμως δεν θα μιλήσω απόλυτα υπεύθυνα, γιατί ακόμα το ψάχνω. Σας το πετάω σαν ιδέα, ξέρω ότι αν το φοράς λίγο μέσα στην ημέρα με μέτρο, όχι πάρα πολλές ώρες ή όχι όταν κάνεις κάποια πολύ έντονη δραστηριότητα, γιατί όντως πιέζει, αν το φοράς λίγο κάθε μέρα, προκαλεί και αυτό μια εφίδρωση, έτσι λίγο μαζεύεις εκείνα τα σημεία, οπότε όσο περνάει ο καιρός, βλέπεις λίγο να μαζεύουν οι πόντοι εκεί που το φοράς, οπότε καταλαβαίνετε, αυτό λειτουργεί στη μέση. Όσες έχετε χρησιμοποιήσει, αφήστε μου κάτω στα σχόλια τη συμβουλή σας, γιατί δεν τα ξέρω όλα, φυσικά, εγώ δίνω κάποιες ιδέες, αλλά και εσείς μπορεί να ξέρετε πολύ περισσότερο από μένα, οπότε αφήστε μου την άποψή σας στα σχόλια. Πάει και το δεύτερο section λοιπόν με τα αξεσουάρ γυμναστικής και θέλω να σας μιλήσω για τις εφαρμογές που χρησιμοποιώ εγώ όταν θέλω να κάνω γυμναστική στο σπίτι. Η πρώτη λέγεται 7 Minutes Women και είναι μια εφαρμογή η οποία σου έχει διάφορα προγραμματάκια για να κάνεις γυμναστική μέσα σε 7 λεπτά. Δηλαδή είναι και για ανθρώπους που βαριούνται πάρα πολύ ώρα, που θέλουν να προλάβουν όλα τα άλλα μέσα στην ημέρα και σου λέει «Εγώ δεν έχω χρόνο για γυμναστική». Μου αρέσει που έχει κατηγορίες ανάλογα με το μέρος του σώματος που θες να γυμνάσεις, για πόδια, χέρια, για πλάτη, οτιδήποτε. Έχει και κάποια προγράμματα που είναι λιγότερο από 7 λεπτά και είναι για αρχάριους. Έχει και κάποια πιο σκληροπυρηνικά. Μ' αρέσει που έχει και κάποια quotes αναδιαστήματα τα οποία σε εμπνέουν περισσότερο να συνεχίσεις τη γυμναστική και αν το χρησιμοποιείτε μόνο αυτό καθεαυτό και κολλήσετε με αυτό, σου έχει και calendar, ημερολόγιο που καταγράφεις τι έκανες κάθε μέρα για να βλέπεις την πρόοδό σου κτλ. Και είναι μια εφαρμογή δωρεάν και ούτε κολλάει ούτε τίποτα. Η δεύτερη εφαρμογή που χρησιμοποιώ λέγεται Female Fitness Workout και είναι σαν την προηγούμενη, απλώς δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με γυμναστική σε 7 λεπτά. Σου έχει διάφορα προγράμματα ανάλογα το στόχο που θες να πετύχεις. Είναι ο στόχος του να χάσεις κιλά, είναι ο στόχος του να γίνεις πιο δυνατός, να δυναμώσεις το σώμα σου και είναι μια τρίτη κατηγορία η οποία σου λέει απλά να μείνεις fit. Δηλαδή, αν ήδη έχει μια πολύ καλή φυσική κατάσταση, σου έχει και πρόγραμμα για αυτό το πράγμα. Σου λέει που θες να στοχεύσεις, θες να κάνεις πιο πολύ τα χέρια σου, κολαράκι κτλ. Και σου βγάζει προγράμματα. Μάλιστα μπορείς να επιλέξεις το πόσες μέρες της εβδομάδας θες να γυμνάζεσαι, πόσες ώρες, οπότε φτιάχνεις και έτσι πρόγραμμα. Και έχει πιο μεγάλη ποικιλία θα έλεγα σε σχέση με το 7 Minutes, αλλά είναι και τα δύο παρόμοια και είναι φυσικά κινήσεις οι οποίες σου εξηγούνται με βιντεάκια, έχει και ήχο, σου εξηγεί τι να κάνεις, δεν είναι απλές φωτογραφίες ή κάτι, είναι πολύ διαδραστικές εφαρμογές και πολύ εύχριστες. Και έχουμε και μια εφαρμογή που βρήκα που λέγεται Stretching Exercises και σου έχει ασκήσεις για να κάνεις μετά το workout για να μην είσαι full πιασμένος την επόμενη μέρα. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις αυτή την εφαρμογή και πριν το workout, αν σ' αρέσει να κάνεις προθέρμανση, να κάνεις και κάποιες ασκήσεις από πριν, επίσης έτσι ώστε να μην είσαι πιασμένος μετά. Είναι μια πολύ βοηθητική εφαρμογή γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε να κάνουμε stretching. Είχα και κάτι εφαρμογές για yoga κλπ, αλλά πλέον δεν τις χρησιμοποιώ. Νομίζω ότι δεν είναι για μένα η yoga. Καμιά φορά αν μου τη βαρέσει, βρίσκω βιντεάκια στο YouTube. Θα σας αφήσω 1-2 κανάλια τα οποία έχω παρακολουθήσει με yoga και έχουν ωραία προγραμματάκια για να έχετε και εσείς την εναλλακτική. Αλλά δεν έχω κάποια εφαρμογή αυτή τη στιγμή για yoga. Επίσης θα σας αφήσω στο κουτί πληροφοριών link από κάποια χορευτικά ή από κάποια προγράμματα Zoom που κάνω ανατακτά χρονικά διαστήματα στο σπίτι μου. Γιατί εγώ όταν πηγαίνω γυμναστήριο, μου αρέσει να ακολουθώ και προγράμματα.
Οπότε έχω βρει αυτή την εναλλακτική στο σπίτι και θα σας πει τα πιο ωραία, τα πιο διασκεδαστικά, τουλάχιστον για μένα, και κάποια είναι πολύ μικρής διάρκειας, κάποια είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Οπωσδήποτε να τα τσεκάρετε αν είστε κι εσείς έτσι του πιο χορευτικού. Άλλοι τρόποι τώρα που μπορείς να γυμναστείς εν μέσω καραντίνας, εν μέσω lockdown, γιατί το βλέπω να έρχεται το τρίτο lockdown, και γενικότερα τι μπορείς να κάνεις όταν δεν είναι τα γυμναστήρια ανοιχτά και θες να είσαι fit. Πέραν όλων αυτών που είπα για το σπίτι, με ασκήσεις στο στρώμα, με χορευτικά μέσω YouTube, με aerobic μέσω YouTube κτλ. Η νούμερο ένα άσκηση που προτείνω σε όλους, όσα κιλά και να είστε, είναι το περπάτημα. Έχει αποδειχθεί πραγματικά ότι είναι η καλύτερη μορφή άσκησης, γιατί όταν έχεις πολλά περιττά κιλά, δεν μπορείς να πας να τρέξεις στην αχοροπηδά σε το κατσίκι, γιατί θα δημιουργήσεις πρόβλημα σε γόνατα, σε πόδια, παντού. Οπότε, με λίγο περπάτημα την ημέρα, το οποίο σιγά σιγά θα το κάνεις και λίγο πιο έντονο, βοηθάς το σώμα σου να μείνει fit, να είναι υγιές και να αποβάλει τοξίνες, γιατί με τον υδρότα αποβάλλουμε και τοξίνες. Δεν είναι μόνο το concept του να χάσουμε κιλά, γενικότερα θέλουμε ένα καλύτερο well-being, καλύτερο σώμα κτλ. Οπότε, νούμερο ένα, το περπάτημα, και είναι ό,τι καλύτερο για να ξεφεύγει και λίγο το μυαλό μας τώρα που είμαστε οι περισσότεροι κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Και εγώ αυτό που κάνω αυτούς τους μήνες που είμαι κλεισμένη μέσα στο σπίτι είναι να πηγαίνω σε μέρη τα οποία δεν έχω εξερευνήσει, και ας είναι και στη γειτονιά μου. Πιάνω μονοπάτια και δρόμους που έχω να πατήσω χρόνια, ας πούμε, οπότε το βλέπω και λίγο έτσι. Και φυσικά, αν μένετε κοντά με αγαπημένα σας πρόσωπα, μπορείτε να πηγαίνετε ανά δύο ή ανά τρεις, δεν ξέρω τι επιτρέπετε, για περπάτημα μαζί, για να γίνεται ακόμα πιο διασκεδαστική η όλη φάση. Αλλιώς βάζετε τα ακουστικάκια σας, δεν χρειάζεστε παρέα, και πάτε μόνοι σας και ακούτε ό,τι θέλετε. Από podcast μέχρι dubstep, ό,τι θέλετε. Δεύτερος τρόπος άθλησης για το lockdown κτλ. Είναι φυσικά το τρέξιμο, γιατί όσο χρόνο χρειάζεται το περπάτημα, όλο τόσο μπορείτε να διαθέσετε και για το τρέξιμο. Απλά δεν το προτείνω σε άτομα με πολλά περιττά κιλά. Πρώτα καλύτερα να κάνετε μία δίαιτα, λίγο να χάσετε τα περιττά κιλά και μετά να αρχίσετε το τρέξιμο, γιατί θα επιβαρύνετε το σώμα σας. Και όταν λέω τρέξιμο, δεν είναι ανάγκη να γίνετε και πρωταθλητές. Ένα χαλαρό jogging είναι ό,τι πρέπει για να τονώσετε λίγο τον οργανισμό σας. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να γυμναστείτε είναι όταν βλέπετε μία σειρά ή μία ταινία ή κάτι, να είστε μπροστά από την τηλεόραση οτιδήποτε και να κάνετε βηματισμούς, όχι φυσικά που να περπατάς, πώς το λένε, στατικούς, στο σημείο που είσαι, να κάνεις βηματάκια, σαν να περπατάς. Αυτή την ιδέα την πήρα από τη μαμά μου, γιατί έβλεπε μία στο YouTube που το έκανε αυτό, και πραγματικά βλέπετε, ας πούμε, μία σειρά που είναι μία ώρα το επεισόδιο της και το κάνετε αυτό μία ώρα κάθε μέρα, χώρια ό,τι άλλο μπορεί να κάνετε για γυμναστική, γιατί στην ουσία και να βλέπετε τη σειρά σας, απλώς δεν κάθεστε, κάνετε αυτό το πράγμα. Καίτε θερμίδες χωρίς να το καταλάβετε. Δεν είναι πάρα πολλές, αλλά σίγουρα κάτι είναι. Οπότε είναι ένα tip για τους πάρα πολύ τεμπέληδες που μπορείτε να το κάνετε αυτό, και μπορείτε να εντάξετε και άλλες κινήσεις στο βηματισμό. Μπορείτε να ανοίγετε τα πόδια σας και να τα κλείνετε μπρος πίσω, να κάνετε έτσι τσαχπινιές διάφορες για να εναλλάσσετε λίγο αυτό, γιατί μπορεί να είναι και βαρετό. Φυσικά μπορείτε να βρείτε personal trainer οι οποίοι κάνουν μαθήματα μέσω Skype στο σπίτι. Ξέρω κόσμο που το κάνει αυτό και αποδίδει, οπότε αν θέλετε οπωσδήποτε να έχετε κάποιον από πάνω σας για να σας λέει τι θα κάνετε, είναι ένας τρόπος και αυτός τώρα με το lockdown. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει και πάρα πολύ στο mindset του να σου γίνει συνήθεια η γυμναστική, να καταγράφεις κάθε πότε κάνεις γυμναστική, όχι απαραίτητα σε αυτά τα app, γιατί μπορεί να μην τα χρησιμοποιείτε καν, αλλά στην ατζέντα σας, σε κάποιο χαρτί τέλος πάντων, να σημειώσετε όλες τις μέρες του μήνα, να βάλετε κουτάκια και να σημειώνετε ποιες μέρες κάνατε γυμναστική. Και ίσως αυτό σας δώσει μία όθηση να πείτε ότι έκανα πολύ λίγες φορές αυτή την εβδομάδα, την επόμενη θα προσπαθήσω περισσότερο. Φυσικά και θα υπάρχουν μέρες και εβδομάδες που δεν θα νιώθουμε σούπερ έτοιμοι να πάμε να κάνουμε γυμναστική, ακόμα και την πιο απλή. Δεν χρειάζεται να πιέσετε τον εαυτό σας, και φυσικά να τονίσω κάπου εδώ ότι η γυμναστική δεν είναι μόνο για να χάσουμε κιλά, είναι γενικότερα για να είναι πιο υγιές το σώμα μας. Οπότε, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ μέσω της γυμναστικής που θα ξεκινήσω όσο πιο εντατικά μπορώ να κάνω το σώμα μου να αντέχει περισσότερο σε διάφορες δραστηριότητες. Σε περπάτημα, σε πεζοπορία,
να μην κουράζομαι όταν ανεβαίνω σκάλες, οτιδήποτε. Νομίζω ότι είπα ότι ήθελα να πω, γιατί τώρα θα κάνω έξτρα μπλα μπλα και περιττό, το οποίο ίσως και να μην χρειάζεται. Ελπίζω να σας έδωσα πάρα πολύ ωραίες ιδέες, πράγματα που ίσως να μην γνωρίζετε να τα μάθατε τώρα από μένα. Και πιστέψτε με, αν όχι τα συγκεκριμένα ρούχα από Shein, αν πάρετε καινούρια ρούχα για γυμναστική από τα αγαπημένα σας καταστήματα, αυτό θα σας ανεβάσει πάρα πολύ. Γι' αυτό ξεκίνησα κιόλας με αυτή την ενότητα στο βίντεο, γιατί έχω παρατηρήσει όποτε αγοράζω στη ζωή μου καινούργια κολάν, καινούργια αθλητικά μπουστάκια κτλ. Θέλω να τα χρησιμοποιήσω, θέλω να ντυθώ και να κάνω γυμναστική. Οπότε εμένα, σαν Ελίζα, αυτό μου δίνει κίνητρο. Αν σας δίνει και εσάς, μοιάζουμε. Αν δεν σας δίνει, δεν πειράζει. Δώστε βάση σε όλα τα υπόλοιπα που είπα. Αυτά, σας αφήνω. Και τα λέμε στο επόμενο glow up βίντεο, το οποίο θα είναι με διατροφή. Οπότε, stay tuned.